σημαίνει που τόσες ώρες μετά, τόσος κόσμος είναι εδώ και παρακολουθεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε καλύτερο από ό,τι κάναμε πέρυσι. Αλλά μη στεναχωριέστε, αν θέλετε τόση ώρα να παρακολουθείτε, θα έχουμε άλλη μία ώρα μαζί. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Πλάκα σας κάνω. Η αλήθεια είναι ότι στην προετοιμασία είχαμε μια πολύ ωραία και χαλαρή συζήτηση και δεν έχω καμία διάθεση να πάμε στη μένα και στη λιζαρισμένα στο πώς θα πρέπει να είναι η συζήτηση ενός πάνελ. Θα σας πω λοιπόν πώς ξεκίνησε η ιδέα του Back to the Future. Τον τίτλο τον βρήκε ο κύριος Δρίτσας, ο νονός. Από τις αναρτήσεις που έκανε στο Facebook για την επιχειρηματική αποστολή που είχαν πάει με το Elevating Greece στο Silicon Valley τον προηγούμενο μήνα, αν θυμάμαι καλά, θυμήθηκα ότι είχαμε κάνει σαν ενεβή τότε, που μετά με το ονομαστήκαμε σε HETiA, 10 χρόνια πριν. Το 12 λοιπόν, το Γενάρη, 19, 20 Γενάρη, 18, 19, όπως γράφει, και οι αρχές Ιανουαρίου του 12, η ενεβή σε συνεργασία με το ΣΕΚΕΕ, υπό το πρίσμα του Synergies που είχαμε δημιουργήσει τότε, το Metacluster, προσπαθούσαμε να το δημιουργήσουμε, και με την υποστήριξη του ελληνικού οργανισμού εμπορίου, εξαγωγών. Κάπως έτσι λέγονταν, είχε γίνει η πρώτη μεγάλη επιχειρηματική αποστολή του οικοσυστήματος της μικροηλεκτρονικής και ενσωματωμένων συστημάτων που ήμασταν τότε, στο Silicon Valley. Συμμετοχή 25 εταιριών, με 30 μέλη. Από τις 25 εταιρείες, οι 14 εταιρείες ήταν του οικοσυστήματος της HETiA, της ΕΝΕΒΗ. Θα μας πει ο κύριος Σιδηρόπουλος αργότερα το τι είχε γίνει τότε στο Silicon Valley. Εγώ δύο συμπεράσματα θέλω να πω. Το ένα είναι ότι από τις 12 εταιρείες, οι δύο δεν ήταν startup, ήταν μεγάλες επιχειρήσεις, είχαν περάσει την 8ετία της ίδρυσής τους. Οι υπόλοιπες ήταν startup. Από αυτές, μέσα στη δεκαετία που πέρασε, οι 5 εξαγοράστηκαν. Κάποιες εξαγορές, αλφαβητικά θα τα πω, και όχι με σειρά, γιατί θα με μαλώσει ο κύριος Μπακολιάς, δεν τα θυμάμαι ακριβώς πώς γίνανε. Η Antcor έγινε Ublox, η Hellenic έγινε Ansys, η Naxxess έγινε Power Factors, κάποια ξεχνάω, η Think Silicon έγινε Think Silicon by Applied Materials, κάποια ξέχασα. Δεν ήταν η Advios τότε. Ούτε. Η Hellenic έγινε Ansys. Ναι, αν είναι Hellenic. Η Hellenic. Δεν την είχαμε. Δεν την είχαμε. Τέλος πάντων. Από αυτές τις εταιρείες, δεν θυμάμαι. Από αυτές τις εταιρείες είχαμε και δύο startup που δεν τα κατάφεραν. Οι δύο από τις 12 εταιρείες είναι ένα ποσοστό λιγότερο από το 20%, είναι γύρω στο 12-15%. Ναι. Ο κανόνας για τη startup, ο Μιχάλης Οντρίτσας θα μου το επιβεβαιώσει, είναι ότι χάνονται περίπου το 80% των επιχειρήσεων των startup. Εμείς χάσαμε λιγότερο από το 20%. Άρα, ένα μήνυμα είναι ότι τα πάμε καλά, έχουμε τεχνολογία που εξαγοράζεται, έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι τόσο ρίσκοι τελικά για να γίνει επένδυση σε αυτές, και μέσα στα 10 χρόνια πάμε καλά. Θα ήθελα όμως να ξεχάσουμε το back και να έρθουμε στο τώρα και να περάσουμε στο τέλος, στο future. Οπότε, έχουμε γίνει πια, νομίζω, όλοι πολύ γνωστοί για να μιλάμε στον πληθυντικό. Μιχάλη, θα μας πει δύο λόγια για την επιχειρηματική αποστολή αυτή που έγινε τώρα από το Elevating Greece. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα έτσι αρκετά επίκαιρα, γιατί ήταν και το ταξίδι πρόσφατο, πριν 3 εβδομάδες. Ήταν μια μεικτή αποστολή, ήταν κοινή μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οπότε είχε ένα διπλό χαρακτήρα. Πήγαμε εκεί πέρα και για να προβάλλουμε την Ελλάδα
και να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα και για να προβάλλουμε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας μαζί με την πρωτοβουλία Elevate Greece. Άρα ήταν αυτός ο διτός χαρακτήρας που είχαμε δύο υφυπουργούς οι οποίοι έκαναν εξαιρετικό συμπλήρωμα ένας τον άλλο σε όλες αυτές τις παρουσιάσεις που κάναμε, με κορυφή θα έλεγα την παρουσίαση που έγινε στο University of San Francisco, με την παρουσίαση με την επωνυμία From Grexit to Growth. Δηλαδή εκεί που πριν το 2014-2015 ήμασταν έτοιμοι για τον Grexit, τελευταία χρόνια και ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλματα σε όλους τους τομείς. Θα πούμε άλματα, για παράδειγμα, στον τομέα των ξένων άμεσων επενδύσεων, άλματα στην έρευνα και στην τεχνολογία που βλέπουμε πάρα πολλά επιτυχημένα παραδείγματα, αλλά βλέπουμε και πραγματικούς δείκτες, όπως είναι ο δείκτης έντασης δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη που έχει φτάσει στο ψηλότερο ποσοστό. Αν σκεφτούμε ότι το 2011 που είχατε πάει ήμασταν στο 0,69 και τώρα είμαστε στο 1,5%, νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά. Και είναι διαρκώς ανωδικό και μάλιστα αυτό οφείλεται σε επενδύσεις από επιχειρήσεις που ήταν και το κομμάτι το οποίο έλειπε από το μείγμα στη χώρα μας. Αν τότε και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, τώρα τι θα δούμε σε 10 χρόνια. Σωστά. Και μαζί μας στην αποστολή πήραμε και κάποιες startups σε συνεργασία με τα funds του Equifund, τα οποία γνωρίζουν καλύτερα το στάδιο εξέλιξης και ανάπτυξης. Απευθυνθήκαμε σε αυτά λοιπόν. Μας πρότειναν κάποιες startups που είναι σε φάση να αντλήσουν χρηματοδότηση για Series A, ώστε να υπάρχει και μια κοινή growth stage. Και παράλληλα ζητήσαμε από αυτές τις επιχειρήσεις να μας πούνε και με ποια funds θα θέλανε να επικοινωνήσουν, να παρουσιάσουν. Έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στο Σαν Φρανσίσκο να έχουμε έναν πολύ δυνατό πρόξενο, ο οποίος αγαπάει τεχνολογία, και την κυρία επίσης, που λέγεται κύριος Σουρβίνος, και την κυρία Βιτσικουνάκη, γιατί πρέπει να λέμε και ονόματα, την εμπορική ακόλουθο, οι οποίοι είχαν κάνει μια καταπληκτική χαρτογράφηση του οικοσυστήματος. Γνωρίζανε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις και μας ετοίμασαν ένα πάρα πολύ compact πρόγραμμα. Δεν απνευστή πήγε, πραγματικά δεν είχαμε σχεδόν καθόλου χρόνο για να δούμε κάτι άλλο, αλλά πραγματικά κατάφεραν και μας δικτύωσαν, μας έφεραν σε επαφή με όλους τους κρίσιμους παράγοντες, agents, θα έλεγα, του οικοσυστήματος, του περιβόητου που όλοι γνωρίζουμε. Επίσης, να πούμε και το άλλο, ότι μπορεί εμείς να είμαστε σε μια φάση ανωδική. Όταν πήγαμε εκεί, υπήρχε μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν σε φάση που έκαναν layoffs, έδειχναν κόσμο. Και το mood δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ έτσι χαρούμενο μεν. Φυσικά, εμείς αυτά που θέλαμε να πάρουμε τα πήραμε, αλλά βλέπετε ότι η οικονομία κάνει κύκλους και κάθε φάση, ανάλογα με το που πετυχαίνει ο ένας τον άλλο, έχει μια διαφορά, ας πούμε, χρονισμού. Τώρα, το πολύ θετικό στοιχείο είναι επίσης το ότι οι επιχειρήσεις αυτές οι έξι, όταν παρουσίασαν στα funds, άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις και από ό,τι μας λένε, επειδή έχουμε επικοινωνία μαζί τους, έχουν κρατήσει τις επαφές και συνεχίζουν αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι χρειάζεται ένας χρόνος για να οριμάσει μια πιθανή συνεργασία. Ακόμα πιο σημαντικό, θα έλεγα εγώ, όμως, είναι ότι δημιουργήθηκε το Silicon Valley Greek Hub, SVGA, σε οποίο είναι επιφανείς Έλληνες που έχουν διακριθεί στο Silicon Valley για τις επιδόσεις τους στα θέματα της τεχνολογίας και πιο πολλοί έχουν γίνει entrepreneurs, investors και έχουν φτιάξει ένα hub το οποίο μπορεί κάποιος να το προσεγγίσει από τις εταιρείες του Elevate Greece και να ζητήσουν συμβουλή, δικτύωση, προώθηση στην Αμερική. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πλέον έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, το θέλανε τόσα χρόνια, αλλά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα σύνδεσης. Και αυτό πάλι το οφείλουμε, ξαναλέω, στο προξενείο μας, γιατί αυτοί τους κατάφεραν να τους μαζέψουν και να τους κάνουμε και μια ειδική τελετή, όπου εγκαινιάστηκε συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και ήδη τα emails πηγαίνουν, έρχονται συνεχώς. Γίνεται χαμός. Υπάρχει μεγάλη ζωντάνια σε αυτό το κομμάτι. Κάναμε πολύ σημαντικές επαφές με φορείς. Και κρατικούς αλλά και ιδιωτικούς φορείς. Θα γίνω συγκεκριμένος. Σε επίπεδο κρατικών φορέων μιλήσαμε με το Δήμο, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να βοηθάει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι άλλο το concept, άλλη κουλτούρα και το mindset γενικότερα. Με έναν ειδικό φορέα, ο οποίος ασχολείται σαν εμπορικό επιμελητήριο, ο οποίος μας εξήγησε πώς ακριβώς έχουν πετύχει αυτό το θαύμα του Silicon Valley Hub και όχι μόνο, γενικότερα όλο αυτό το Bay Area, πώς ακριβώς έχει δέσει και έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Μας έδωσαν κάποιες πολύ χρήσιμες συμβουλές, τις οποίες εμείς τις έχουμε πάρει και θα προσπαθήσουμε να τις προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα φυσικά. Εξήραν το πώς το Ισραήλ έχει καταφέρει και έχει συνδέσει
την έρευνα και την τεχνολογία που παράγεται στο Ισραήλ με το αντίστοιχη στην Αμερική, χρησιμοποιώντας τους ομογενείς τους δικούς τους. Άρα αυτό είναι ένα πολύ γερό μήνυμα ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση κι εμείς. Συναντήσαμε μεγάλα venture capital funds, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την πρόοδο της χώρας, το επίπεδο της τεχνολογικής στάθμης, της οριμότητας των επιχειρήσεων και θέλουν να μάθουν περισσότερα για μας και είμαστε σε μια καλή επαφή. Ένας φορέας που επίσης επισκεφθήκαμε είναι το Plug and Play, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος corporate accelerator παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή είναι στην Ελλάδα για δεύτερη φορά και ψάχνουν να δούνε πού θα ανοίξουν γραφεία. Δηλαδή είναι αρκετά όριμο αυτό το κομμάτι και γνωρίζουν όλο τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας για να παίξουν και εδώ τον αντίστοιχο ρόλο που παίζουν και σε πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Εξαιρετικά σημαντικό επίσης ήταν η επίσκεψη που κάναμε στο Swissnex. Το Swissnex είναι ο ελβετικός φορέας προώθησης επιχειρήσεων στο εξωτερικό με άξονα την τεχνολογία και την καινοτομία. Είναι το πρότυπο που το ακολουθούν και άλλες χώρες. Εκεί όταν πήγαμε μας εξήγησαν το μοντέλο με το οποίο λειτουργούν. Είναι ένα σχήμα δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, έτσι, όπου προσπαθούν να βοηθήσουν τις καινοτόμες εταιρείες από την Ελβετία να προσγειωθούν ομαλά στην αμερικανική αγορά, να τις δικτυώσουν, να τους βρουν πελάτες και παράλληλα παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις τις τεχνολογικές στην Αμερική αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου όπου υπάρχει πολύ μεγάλη τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος, ώστε να μεταφέρουν τα αντίστοιχα σήματα στην Ελβετία. Επίσης, εκείνη την ημέρα συνδεθήκαμε και τον αντίστοιχο Αυστριακό EnTech Envoy, ο οποίος και αυτός περίπου τα ίδια πράγματα μας έλεγε. Δηλαδή, οι σοβαρές χώρες έχουν μόνιμη παρουσία σε αυτά τα πολύ κρίσιμα κέντρα του κόσμου που παράγεται η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία. Και ήταν ένα πολύ ωραίο takeaway για μας, ένα πολύ καλό μάθημα για το πώς πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια και όχι πολύ μακριά από τώρα. Αυτά σε πρώτη φάση, να μην σας κουράσω άλλο, γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι εδώ που θέλουν να μιλήσουν, αλλά ήθελα να σας δώσω πολύ σύντομα μια εικόνα μιας χώρας που πλέον έχει πρόσωπο προς τα έξω, μπορεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, έχουμε δυνατές εταιρείες και μπορούμε και αυτές αντίστοιχα να τις προβάλλουμε με αυτοπεποίθηση που είναι αυτό που μας έλειπε τόσα χρόνια. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σφαιρική η περιγραφή σου. Τώρα θα ήθελα να πάω στο νέο της παρέας. Τον πιο νέο, τον κύριο Ουράνη, τον Βασιλαπόστολο, της εταιρείας Magos, μια startup, μέλος του Elevate Greece, η οποία κατά κάποια συγκυρία πέρυσι βραβεύτηκε από το Elevate Greece και τη βράβευσε ο Μανώλης Ζερβάκης, ο πρόεδρός μας. Δεν ακολούθησε στην επιχειρηματική αποστολή που έγινε από το Elevate Greece. Πες μας δύο λόγια το γιατί, τι περίμενες και τι θα ήθελες σαν αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Καταρχάς, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, δεν συμμετείχαμε γιατί, όπως είπε ο Μιχάλης, βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Δεν είμαστε σε Series A, δηλαδή στην κατάσταση να παρέχουμε μια εμπορική λύση ακόμα. Είμαστε σε ένα step πίσω. Πρόσφατα καταφέραμε, χωρίς την υποστήριξη από επενδυτές, από venture capitalist, αλλά με equity free λεφτά γύρω στο 1 εκατομμύριο, να φτάσουμε σήμερα εδώ. Οπότε, δειλά-δειλά, θεωρούμε το επόμενο διάστημα, μετά από ένα χρόνο, θα καταφέρουμε να έχουμε την πρώτη εμπορική έκδοση, οπότε δυνητικά να είμαστε στην επόμενη αποστολή. Και νομίζω και καθώς ο Χρήστος και ο Γιώργος έχουν προηγουμένως ήταν σε βήματα όπου ξεκινούσαν μια εταιρεία από το μηδέν, νομίζω η δυσκολία σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι το ότι θα πρέπει να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλές διαφορετικές ανάγκες, συνθήκες και παρόλα αυτά να ανταποκριθείς, όχι βέλτιστα, όπως επειδή ήμουν και 5 χρόνια στο corporate περιβάλλον, εκεί πρέπει όλα να είναι τέλεια, θα πρέπει να πείσεις. Πλέον, στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, πόσο μάλλον της startup, το personal touch που δίνεις είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να πιστέψει, πόσο μάλλον στα πρώτα βήματα, ο επενδυτής, πελάτης ή συνέτερος, ότι μπορείς να τα καταφέρεις και μπορεί να φτάσεις στο επίπεδο του Series A ή πόσο μάλλον σε scale-up επίπεδο. Οπότε, αυτό που θεωρώ σημαντικό και συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση την οποία το Elevate Greece ακολούθησε τη φετινή αποστολή, είναι το να υπάρχει ένας στόχος. Για μένα το ότι υπήρχε ένας στόχος προσανατολισμένος στο Series A,
το ότι έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ατζέντα η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες των εταιριών που θα βρεθούν εκεί και να έχουν και, οι αρχές από, από το κράτος είναι ευθυγραμμισμένες με τον απότερο στόχο, αυτό νομίζω έχει μια πιο ξεκάθαρη στρατηγική, η οποία μπορεί να εκτελεστεί καλύτερα, οπότε και τα αποτελέσματα στο τέλος της ημέρας να είναι πιο... να έχουν μεγαλύτερο όφελος. Κλείνοντας, λοιπόν, θεωρώ είναι τρία βασικά τα στάδια, τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, ως seed εταιρεία, δηλαδή πριν από αυτό το στάδιο που αναπτύσσουμε το προϊόν ακόμα, είναι τρία pillars. Το πρώτο είναι, αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης του προϊόντος, που εκεί μπορεί να έχει συνεργασίες, επειδή φτιάχνουμε και hardware, είτε στο επίπεδο των semiconductors, δηλαδή να βρεις πιο βέλτιστη τεχνολογία, είτε είναι sensors, είτε είναι διαφορετικές τεχνολογίες πάνω από αυτό. Στο επόμενο στάδιο είναι το κομμάτι των partners σε επίπεδο προώθησης του προϊόντος, καθώς το προϊόν το δικό μας είναι μια πλατφόρμα στην οποία θέλουμε εταιρείες να την αξιοποιήσουν προκειμένου να φτιάξουν νέες λύσεις εκμεταλλευόμενοι τα δικά της capabilities. Και αυτό είναι ένα κομμάτι σημαντικό που θα μπορούσαν να συνεισφέρει μια τέτοια αποστολή. Και το δεύτερο και το τρίτο αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης. Οπότε, σίγουρα το κομμάτι των VCs είναι πολύ σημαντικό για την βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Και εννοείται το κομμάτι των πελατών. Καθώς ανοίγεις σε μια αγορά όπως είναι η Αμερική, στην προκειμένη περίπτωση, το να πάρεις market validation από οργανισμούς οι οποίοι μπορεί να σου κάνουν define το πρόβλημα το οποίο έχουν ακόμα καλύτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η υποσημείωση σε αυτό από τη δικιά μου πλευρά είναι ότι ζούμε στην Ευρώπη, οπότε η παροχή των επενδύσεων και τα λεφτά τα οποία φτάνουν εν τέλει στις startups είναι λίγο διαφορετικός σε σχέση με το πώς λειτουργεί η Αμερική. Πολλές φορές, λοιπόν, φτάνουν λεφτά σε εταιρείες τις οποίες δεν έχει γίνει καλό market validation, οπότε όταν φτάνουν σε ένα scale-up επίπεδο καταραίουν, ενώ αυτό δεν υπάρχει τόσο πολύ από αυτό το οποίο έχω ερευνήσει εγώ στο κομμάτι της Αμερικής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε εταιρείες οι οποίες θα build to last, θα μπορέσουν να διαρκέσουν στο μέλλον. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, η σειρά σου. Άκουσες το νέο. Δεν είσαι πλέον startup, είσαι μεγάλο σε μέγεθος, όχι σε ηλικία, γιατί όπως σου έλεγα και πριν, είσαι ίδιος τα τελευταία 10 χρόνια, το αποδεικνύουν και όλες οι φωτογραφίες. Πες μας πόσο ενισχύθηκε, πόσο βοηθήθηκε η δική σου εταιρεία να γίνει από απλή Think Silicon σε Think Silicon by Apply Materials. Ναι. Και έχουμε μόνο 7 λεπτά για ωραία, να κλείσουμε, θα το πάρουμε λίγο παραπάνω. Πολύ σύντομος. Νομίζω ότι οι ανάγκες που έχεις εσύ σήμερα είναι ίδιες ανάγκες που είχα εγώ πριν από 10 χρόνια. Είναι ίδιες ανάγκες που θα έχει κάποιος μετά από 10 χρόνια, δεν αλλάζει κάτι. Αυτά που κάνατε, Μιχάλη, στην επιχειρηματική αποστολή είναι περίπου αυτά που είχαμε κάνει και εμείς πριν από 10 χρόνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην ουσία οι ανάγκες μας είναι ίδιες. Έχω εδώ πέρα και το πρόγραμμα το οποίο τα κουμπάει όλα αυτά. Οι ανάγκες μας είναι ίδιες. Οι ενέργειες που θα κάνουμε μπορεί να είναι λίγο καλύτερες, λίγο χειρότερες. Το βασικό για μένα που μας λείπει. Ας πούμε, εμείς αυτό που είχαμε κερδίσει τότε ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα, γιατί είχαμε κάνει διάφορα πράγματα, είχαμε πάρει διάφορα ωφέλη από εκείνη την αποστολή. Ήταν ότι είχαμε γνωρίσει τον μετέπειτα σύμβουλο και μετέπειτα επενδυτή της Think Silicon στη βραδιά που έγινε η σύνδεση με τους Έλληνες του Silicon Valley. Ναι. Ένα απλό θα σου πω. Και για πελάτες και για επενδυτές υπήρχαν διάφορα. Απλά θα σου πω ένα στιγμιότυπο από εκεί ήταν ότι γνωρίσαμε τον Στέφανο, ο οποίος μετά από κάποιο καιρό έγινε ο σύμβουλος, μετά από κάποιο καιρό έγινε και επενδυτής μαζί με έναν άλλο συνδετημόνα εδώ στην παρέα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι ανάγκες είναι γνωστές, δεν είναι κάτι δύσκολο, το ξέρουμε όλοι. Το πώς θα τις καλύψουμε περίπου το ξέρουμε. Αυτό που μας λείπει όμως είναι η συνέπεια. Ναι. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα το κάνατε φέτος και δεν γίνει του χρόνου και γίνει μετά από 5 χρόνια, πρώτον θα ξανακαλύψετε τον τροχό και δεύτερον αυτό το κενό είναι κακό για όλους μας. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε εκεί πέρα ότι όταν είναι μια πολύ μικρή εταιρεία που μετράει το κάθε ευρώ, πρέπει κάπως όλα αυτά να είναι πολύ εύκολα και πολύ φτηνά. Ενώ μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να αφιερώσουν και λίγο παραπάνω, να έχουν και έναν άνθρωπο,
μπορεί να αφιερώσω κάποια χρήματα. Αυτό που δεν είχαμε βέβαια εμείς τότε πριν 10 χρόνια είναι ότι δεν θυμάμαι κάποιον από την κυβέρνηση. Όχι. Οπότε ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Δεν είχαμε κρατική υποστήριξη. Ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να το κάνουμε τον χρόνο μαζί. Και τον παραχρόνο πάλι μαζί και να πάμε παρακάτω. Να μπορούμε να έχουμε τη σταθερή παρουσία του χρόνου. Ας διαλέξουμε πού θέλουμε να πάμε και να πηγαίνουμε συνέχεια. Γιατί ουσιαστικά ξεκινήσαμε 11-12. Το 12 κάναμε δύο επιχειρηματικές αποστολές, μία στο Silicon Valley και μία στην Ιαπωνία. Και μετά σταματήσαμε γιατί η Ελλάδα ήταν στο Brexit. Για να ξεκινήσουμε το πάλι. Είχε όμως ενίσχυση το από κοράλια, την πολιτεία, οπότε βοήθησε. Μπορεί να μην ήρθαν οι υπουργοί για τις αυτοπροσώπους, αλλά μια οικονομική στήριξη νομίζω υπήρχε. Έτσι, η δράση του micro-cluster ήταν πάρα πολύ σημαντική και βοήθησε πάρα πολύ όλες τις εταιρείες. Το MI-cluster ήταν πραγματικά μια ανάσα για όλες τις επιχειρήσεις. Οπότε δεν λέμε όχι. Χρήστο, αναφέραμε πριν από λίγο την επιχειρηματική αποστολή στο Silicon Valley. Ήσουν αυτός που την οργάνωσε ουσιαστικά, που είδε τις προκλήσεις, τις προσκλήσεις και τα προβλήματα. Πες μας δύο λόγια, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και πώς ξεπερνάμε τα προβλήματα. Ναι, δεν έχω κάτι να προσθέσω τι ο κύριος Δρίτσας είπε ή ο Γιώργος πάνω σε αυτό. Το πρόβλημα που έχει η τεχνολογία ή οι τεχνολογικές εταιρείες που βρίσκονται στη Χετία, περιπτόντως, είπες Δίνα, 4 εταιρείες έκαναν exit από τις 5. Ναι. Στις 2 ήμουνα συμμέτοχος, στις 2 ήμουνα σύμβουλος για πολλά χρόνια. Τυχαίο, 80%. Δεν ήταν ακριβώς τυχαίο. Το πρόβλημα που συμβαίνει με τις εταιρείες που είναι στο deep tech, που δεν πουλάνε ένα τελικό προϊόν, παρεπιπτόντως τα τελευταία δεκαετία με το smartphone, με τις υπηρεσίες application, δημιουργήθηκε μια καινούργια γενιά entrepreneur που δεν χρειαζόντουν να ξέρουν τη βιομηχανία. Φτιάχνω ένα παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι το customer acquisition που είναι marketing. Δεν είναι τόσο το τεχνολογικό breakthrough. Που αυτό νομίζω και από την community το VC, αλλά και από των παιδιών που ασχολούνται με αυτό το τομέα έχουν χάσει το κομμάτι του προβλήματος. Δεν είναι ξεκάθαρο. Που αυτό είναι το πρόβλημα των εταιρείων που έχει η Χετία. Οι semiconductor εταιρείες ή εταιρείες που είναι στα embedded, ας το πούμε, σε αυτό ή σε subsystem. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αυτό το προϊόν θα πάει, ο πιθανός πελάτης είναι η Sony ή το Siba ή είναι η Apple. Το πρόβλημα είναι ποιο είναι το πρόβλημα και ποιος το έχει μέσα στη Sony για να καθορίσει τις προδιαγραφές αυτού του συγκεκριμένου. Έτσι, αυτό τι γίνεται και πηγαίνοντας στην ερώτηση σου, Ντίνα, είναι ότι θέλω να έρθω με επαφές με αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες. Ούτε και οι άνθρωποι μέσα σε αυτές τις εταιρείες δεν ξέρουν ποιοι ασχολούνται με αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ναι. Που αυτό τι σημαίνει. Φυσικά, τέτοιου μεγέθους εταιρείες έχουν δημιουργήσει και ομάδες που γίνονται το interface και κάνουν, βοηθάνε να βρουν μέσα στην εταιρεία τους ποιος μπορεί να είναι σχετικός, που έτσι κυριολεκτικά δεν έχει καν πολλές φορές έννοια αυτό, αλλά σου λένε αντί να βομβαρδίζουν με emails τις ομάδες μου, έχουμε ένα buffer. Έτσι αυτή η διαδικασία να βρεις αυτά τα άτομα στο συγκεκριμένο χρόνο που έχουν το ίδιο mindset του προβλήματος που εσύ βλέπεις ή προσπαθείς να καταλάβεις το πρόβλημα που για σένα θα αξίζει να λύσεις, αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και αυτό δεν γίνεται ούτε και με μία αποστολή, αλλά ούτε και με press. Αντιθέτως, εγώ είμαι τελείως αντίθετο του marketing στην τεχνολογία. Όταν είσαι στην αρχική φάση, γιατί είναι χάσιμο χρόνο κυριολεκτικά και ενέργειας, κάνε research στην αγορά. Βρες ποιο είναι το πρόβλημα ή δημιουργήσε, κάνε ένα assess τι νομίζεις είναι το πρόβλημα και βρες ποιοι μέσα στην αγορά έχουν τις ίδιες απόψεις και σκέψεις πάνω και θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Και νομίζω αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί τα καινούργια trends. Και μετά όταν γίνουν αυτά emerge, όλοι μιλάνε, διαβάζουν στις εφημερίδες, ξέρουν ποιος τι χρησιμοποιεί και είναι πολύ πιο εύκολες οι αποφάσεις και πιο ανεύθυνες αποφάσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε κλείνοντας, γιατί έχουμε μόνο 28 δευτερόλεπτα,
Να κάνουμε ένα κλείσιμο, να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον από εδώ και πέρα. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε και πώς να το υποστηρίξουμε. Γιατί καλό το συνέδριο που κάναμε σήμερα, θεωρώ εγώ, ευλογώντας τα γένια μου, από θέμα καθαρά τεχνολογίες, αλλά η HETiA αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί ένα οικοσύστημα και πρέπει να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε αυτό το οικοσύστημα και τις εταιρείες του για να μπορέσουν να μεγαλώσουν και να φτάσουν εκεί που θέλουν. Άρα, Μιχάλη, από την πλευρά της πολιτείας, πώς θα μπορούσαν να υποστηριχτούν οι εταιρείες μας? Μιλήσαμε για συνέπεια και συνέχεια. Και επειδή θα έχουμε πρόσφατα σύντομα εκλογές, και το ξέρουμε όλοι ότι αυτό μπορεί να έχει κάποιες αλλαγές οποιοδήποτε είδους, ακόμα και οι αλλαγές προσώπων εμπεριέχουν μέσα και διάφορες αλλαγές, έχει ληφθεί η απόφαση η πολιτεία να δημιουργήσει μια ανώνυμη εταιρεία, την Elevated Greece ΑΕ, η οποία έχει και μια αρχική χρηματοδότηση για δράσεις εξωστρέφειας. Θεωρώ λοιπόν ότι αν δημιουργηθεί αυτή η ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, που θα μοιάζει με το Enterprise Greece, αλλά θα είναι πολύ πιο στοχευμένη στις εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα προβολής αυτού του οικοσυστήματος της χώρας και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, θεωρώ. Κοιτώντας μόνο τη startup της 8 ετίας ή και από εκεί και πάνω. Θα μπορούσε να είναι και πάνω από αυτό. Είναι όλα θέμα προσδιορισμού. Ναι. Το σωστό κατά μένα είναι αυτό. Να είναι ευρύτερο. Να είναι ευρύτερο. Ναι. Εντάξει, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι αν έχουμε τη μία δέσμευση από εδώ για κάποια υποστήριξη, σίγουρα μετά είμαστε και οι μεγάλες εταιρείες του χώρου να υποστηρίξουμε και εμείς τη μεριά μας και να κάνουμε τη ζωή τη δικιά σας πιο εύκολη. Γιατί αυτό που λέει ο Χρήστος έχει πολλούς κύκλους. Και όταν εσύ πρέπει να κοιτάς το κάθε ευρώ που πρέπει να ξοδέψεις και το χρόνο σου, πολλές φορές. Άρα εμείς πρέπει να τους κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη. Θα κάνω και εμείς τη δουλειά μας, προφανώς, δεν πάμε αφιλοκερδός ΑΕ. Αλλά νομίζω ότι έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα και να πάμε παρακάτω. Με συνέργειες. Ναι. Από τη δικιά μου πλευρά θα συμφωνήσω απόλυτα. Γιατί αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που έχουμε εμείς σαν μια startup, όπου ο τελικός πελάτης είναι λιγάκι δύσκολο να τον βρεις. Οπότε, έχοντας ένα pool από εταιρείες οι οποίες είναι ανοιχτές, ακόμα κι αν δεν είναι ο τελικός σου πελάτης, να σου δώσουν μια συμβουλή, να σου ανοίξουν μια πόρτα στο εξωτερικό, λόγω και του network που μπορεί να έχουν, μπορεί να είναι ένα step προκειμένου να εξυπηρετήσει τον απότερο στόχο. Εγώ νομίζω, σαν πρόσθεση, νομίζω, εν συγκρίση πριν... Ναι. Δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Ναι. Πέρασε ο χρόνος μας και μας κλείσατε το λόγο. Μας κλείσανε. αυτό που ήθελα να προσθέσω, όταν ξεκινήσαμε και με την NAV και εγώ να ασχολούμαι με την ελληνικό οικοσύστημα που δεν ήταν οικοσύστημα, μπορώ να πω ήταν μόνο 10 εταιρείες που είχαν κάτι αξιόλογο που θα μπορούσαν να τραβήξουν τον ενδιαφέρον της Ιαπωνίας ή της Αμερικής. Από τότε, αυτά τα 15-17 χρόνια, βλέπουμε τώρα ένα boom και από επενδυτική άποψη, αλλά και εταιριών. Υπάρχουν εκατοντάδες, το Elevate Greece, από ό,τι ξέρω, είναι πάνω από 300 εταιρείες πάνω που είναι εγγεγραμμένες. Πάνω από 700. 700. Ούτε η Ιαπωνία τις έχει 700. τι θέλω να πω, η Ελλάδα έχει πάει στο επόμενο επίπεδο, που τώρα είναι, μπορεί να ελκύσει, όπως ήδη ελκύει, το ενδιαφέρον μεγαλύτερων εταιριών που θέλουν να κάνουν scale-up. Γιατί μια εταιρεία στην Ιαπωνία ή στην Αμερική δεν την ενδιαφέρει να πάρει μια ομάδα 5 ατόμων. Θέλει να κάνει scale. Και νομίζω αυτό σιγά-σιγά δημιουργείται. Και νομίζω χρειάζεται αυτό που είπε και ο κύριος Δρίσας και η κυβερνητική υποστήριξη, γιατί δεν είναι μόνο επιχειρηματική, είναι το branding της Ελλάδας μέσα στην τεχνολογία. Και αυτό νομίζω έχει δρομολογηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να γίνει συστηματικά και επίμονα. Ευχαριστώ πολύ. Αν μπορώ ακόμα να προσθέσω κάτι, ναι, ακόμα, ότι βλέποντας το παράδειγμα της SwissNext, καταλάβαμε πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτού του εγχειρήματος και υπάρχουν σκέψεις να δούμε πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε στις ελληνικές δυνατότητες, γιατί κακά τα ψέματα σε άλλο στάδιο εξέλιξης είναι μια χώρα που είναι νούμερο ένα στην κοινοτομία παγκοσμίως, όπως η Ελβετία, και αλλού είμαστε εμείς, αλλά ανεβαίνουμε σταδιακά. Αυτό που γίνεται πάντως σήμερα ήδη, εδώ και 2 χρόνια, είναι ότι εκπαιδεύονται οι Έλληνες διπλωμάτες σε θέματα επιστημονικής διπλωματίας. Έχω την τιμή να είμαι και ο εκπαιδευτής τους, δεν το λέω για να
καυχηθώ. Απλά σας λέω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε επίσης κάνει και σεμινάρια σε όλους τους ενεργεία διπλωμάτες διεθνώς, οι οποίοι έχουν πάρει και πολύ υλικό στα χέρια τους, οπότε ξέρουν περίπου πλέον τι γίνεται στην Ελλάδα και μπορούν αυτό να το προβάλλουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι να φτάσουμε στους tech and voice που θα είναι dedicated εκεί και θα κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, και εσάς που είστε στο πάνελ και εσάς που παρακολουθείτε. Ενδιαφέρουσα θεωρώ η συζήτηση. Μπορούμε να τη συνεχίσουμε πιο μετά. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.